Στο σημερινό βίντεο βγαίνουμε πάλι εκεί έξω μαζί με τον Ερμή και ψάχνουμε για dog friendly μαγαζιά. Αυτή τη φορά θα το βαθμολογήσουμε κιόλας, θα σας δείξουμε τι φάγαμε, πώς περάσαμε, αλλά και τι πληρώσαμε. Πάμε να το δούμε. Στο σημερινό μας βίντεο λοιπόν βρίσκουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα dog friendly γευστική έκπληξη στο Χαλάνδρι. Πιο συγκεκριμένα στο στενό της Χαϊμαντά στο Χαλάνδρι στον αριθμό 26 είναι εκεί που πριν λίγα χρόνια δημιουργήθηκε το μεζεδοπωλείο Καβάντζα, αξιοποιώντας την αγάπη των ιδιοκτητών για καλό ελληνικό φαγητό. Με μια ρομαντική και καταπράσινη αυλή και έναν ζεστό και φιλόξενο εσωτερικό χώρο, μας γεμίζει καθημερινά με γεύσεις και αρώματα που μας ταξιδεύουν σε μια άλλη εποχή. Η Καβάντζα είναι σίγουρα ένα όμορφο και φιλικό παρείστικο μεζεδοπωλείο που σε κάνει να ξεχνιέσαι από την καθημερινότητα. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο μεζεδοπωλείο που φιλοξενούνται και αδέσποτα ζώα, δέχονται το κατοικίδιό σας με πολύ αγάπη. Όπως βλέπετε εδώ, κεράσανε και τον Ερμή πολύ γρήγορα δροσερό νεράκι. Ο κατάλογος της Καβάντζας πλούσιος και δημιουργικός, με την ομώνυμη σαλάτα την οποία δοκιμάσαμε και εμείς φυσικά, με λόλα, ρόκα, ανθότυρο και ντρέσινγκ από μύρτιλο, να κάνει το δυναμικό ξεκίνημα και να διαδέχονται η τυλιχτή φέτα με μέλι και μπαλσάμικο, τα κοτορολάκια με λάδι τρούφας, οι καραβιδομπουκές, το χταπόδι ξυδάτο, το μυδοτίγανο, οι απολαυστικές τηγανιές και οι ποικιλίες. Φυσικά δεν ξεχνάμε και τον Ερμή, που πάντα παίρνουμε μαζί μας κάτι για να τσιμπήσει και να απασχοληθεί. Φαγητό. Πολύ νόστιμο. Πάρα πολύ νόστιμο. Και πολύ γρήγορο σέρβις. Ερμή, συμφωνείς? Λοιπόν, εξαιρετική εμπειρία μας εδώ στο μαγαζί Καβάντζα. Έτσι, πληρώσαμε για δύο σαλάτες, δύο ρεκτικά, ένα κυρίως πιάτο που ήταν μια μικρή ποικιλία κρεατικών και μισό κιλό κρασί. 46 ευρώ, πάρα πολύ καλές τιμές, πολύ γρήγορο σέρβις, γενικά πολύ ευγενικό προσωπικό, άψογη και με τον Ερμή, περάσαμε τέλεια, βαθμολογώ άνετα, 9,8 στα 10. Αυτά από εμάς για σήμερα. Όπως βλέπετε, ο Ερμής είναι έτοιμος για ύπνο. Μην ξεχάσετε, αν σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι πολύ πολύ καλά.